Όταν ξύπνησα στο νοσοκομείο, είδα τη μάνα μου. Έκλαιγε. Και τότε κατάλαβα ότι εκείνος με έσωσε. Είχε αποφασίσει να μου χαρίσει τη ζωή. Και έγινες μοναχός. Φυσικά! Δεν σε εκμεταλλευτείς εσύ! Εσύ έχεις τσίπα επάνω σου και ήθος! Άκουσε να σε παρακαλώ. Όχι, δεν θέλω να ακούσω τίποτα πια! Τίποτα από σένα! Τι με κοιτάς έτσι? Σου είπα. Τηλεφώνησέ της τώρα. Όχι. Τι είπες? Όχι. Δεν θα της τηλεφωνήσω. Δεν θα κάνω τον κατάσκοπο εγώ στην κόρη σου επειδή το θέλεις εσύ. Θα της μιλήσω όταν έρθει. Και επιτέλους, έρχεται και λίγο εμπιστοσύνη. Η Αγγελική δεν είναι καμία χαζή. Και τι μαζεύεις τα πράγματά σου? Φεύγω. Φεύγεις. Και τι φεύγεις? Επειδή πήγα να βρω τη Ρένα, θύμωσες γι' αυτό? Ρένα, τώρα ετοιμαζόμουν να ανέβω πάνω να δω αν ξύπνησες. Είδα ένα πάρα πολύ άσχημο όνειρο με τον Άρη Σοφία και ξύπνησα απότομα. Έλα, έλα να κάτσεις. Μη στέκεσαι. Έλα, κάτσε εδώ στον καναπέ. Έλα. Είδα ένα πάρα πολύ άσχημο όνειρο. Με τον Άρη, ο Άρης δεν είναι καλά. Κάτι κακό του έχει συμβεί, Σοφία. Τίποτα δεν έχει συμβεί, σε παρακαλώ. Μη λες τέτοια πράγματα. Για το όνομα του Θεού. Είδες τον Άρη γιατί ανησυχείς γι' αυτόν. Και γιατί είσαι στενοχωρημένη με αυτά που έγιναν χτες. Όχι, δεν είναι αυτό. Ο Άρης δεν είναι καλά. Το ξέρω, το νιώθω. Πρέπει να τον βρω. Να ψάξω. Κάτσε κάτω. Έτσι όπως είσαι μου, ούτε μέχρι την πόρτα δεν μπορείς να πας. Θα τον ψάξω εγώ. Εσύ? Ναι. Το σκεφτόμουν τώρα πριν κατέβεις. Αφού λείπει τόσες μέρες και δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Και αφού από τον Ερίκο δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα, πρέπει να τον βρούμε εμείς. Και πού θα ψάξεις? Δεν ξέρω. Κάτι θα σκεφτώ. Εσύ ξάπλωσε εδώ πέρα. Θα φέρω κάτι να σε σκεπάσω. Εσύ κάτι έχεις στο μυαλό σου. Μήπως ξέρεις που είναι ο Άρης και δεν μου το λες? Αν το ξέρα δεν θα σ' το έλεγα. Θα σ' άφηνα να περνάς αυτή την αγωνία. Τότε πού θα πας? Σε ποιον θα πας? Θα πάω σε κάποιον. Μάλλον σε κάποια που ίσως είναι η μόνη που ξέρει που μπορεί να μας βοηθήσει. Κυρία Ζωή, δεν ξέρω αν με θυμάστε, είχαμε γνωριστεί παλιότερα. Είμαι η Σοφία, η γυναίκα που μεγάλωσε τον Άρη. Ο Άρης δεν είναι καλά. Το ξέρω. Γι' αυτό ήρθα να σας βρω. Αυτά είναι για σας. Σας τα έφερα από τον κήπο μας. Εδώ και μερικές μέρες ο Άρης έχει φύγει από το σπίτι. Ήθελε να πάει κάπου να ησυχάσει. Αλλά δεν μας είπε που πάει. Ανησυχούμε πολύ γι' αυτόν. Και σκέφτηκα μήπως εσείς ξέρετε που έχει πάει. Εγώ? Ναι. Ο τελευταίος άνθρωπος που είδε εκτός από μας πριν φύγει από το σπίτι είστε εσείς. Γι' αυτό σκέφτηκα μήπως σας είπε κάτι εκείνη την ημέρα. Μήπως σας είπε που έχει σκοπό να πάει. Είστε σίγουροι? Γιατί αν ξέρετε κάτι πρέπει να μου το πείτε. Πρέπει να τον βρούμε. Και είστε ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να βοηθήσει. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ. Πέστε μου,
Είστε σίγουροι ότι δεν ξέρετε που έχει πάει? Φαλιά, δεν έχεις κανένα λόγο να φύγεις πια. Και δεν έχουν και κανένα λόγο να μείνουν εδώ οι γονείς σου. Γιατί θα έρθω εγώ. Θα έρθεις εσύ. Σε λατρεύω. Στορκίζομαι. Στορκίζομαι στη ζωή του παιδιού μας. Στορκίζομαι. Άρη. Άρη, περίμενε. Άρη. Αγάπη μου, σταμάτα να με κυνηγάς. Σταμάτα να με κυνηγάς, σε παρακαλώ. Βοήθησε μου, σε παρακαλώ. Δεν αντέχω άλλο αυτό το βάρος μέσα μου. Δεν το αντέχω άλλο. Αν υπάρχεις, βοήθησε μου. Καλημέρα. Ήρθα να δω αν ξύπνησες και πώς είσαι. Δεν είσαι καλά, Άρη. Τι έχεις? Σας παρακαλώ πολύ, κυρία Ζωή. Πέστε μου, είστε σίγουροι ότι δεν ξέρετε που έχει πάει? Όχι, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Τορκίζομαι στο Θεό. Ηρεμήστε, σας παρακαλώ. Δεν ήθελα να σας ταράξω. Ήθελα μόνο να μάθω αν... Τον Άρη τον είδα εκείνη την ημέρα. Είχα δει ένα όνειρο. Τη Θάλια. Ήρθε στον ύπνο μου και μου ζήτησε να πω στον Άρη ότι είναι καλά εκεί που είναι και να συνεχίσει τη ζωή του. Ο Άρης τα έβαλε μαζί μου. Νόμιζε ότι η μητέρα του με έβαλε να τα πω αυτά. Του είπα ότι δεν είναι αλήθεια. Αλλά δεν με πίστεψε. Και έφυγε. Και δεν σας είπε τίποτα άλλο? Μήπως σας είπε αν είχε σκοπό να φύγει από το σπίτι? Φοβάστε. Φοβάστε μην πάει στη Θάλια. Το σκέφτηκα. Μήπως είναι εκεί? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ο Άρης δεν είναι μακριά. Είναι κάπου εδώ. Κάπου κοντά. Βλέπετε που είναι? Τον αισθάνομαι. Αλλά δεν μπορώ να τον δω. Δώστε μου τα χέρια σας. Τώρα θέλω να συγκεντρωθείτε και να σκεφτείτε τον Άρη. Βγάλετε τα πάντα από το μυαλό σας. Να σκεφτείτε μόνο τον Άρη. Βλέπω ένα μέρος στην εξοχή. Ένα πολύ όμορφο μέρος.
Με δέντρα. Λουλούδια. Ακούω ύμνους, αντρικές φωνές, ψέλνουν ύμνους. Είναι ένα μοναστήρι. Δεν είσαι καλά, Άρη, έτσι δεν είναι? Όχι. Όχι, δεν είμαι καλά. Συνέβη κάτι? Είπα τη θάλια στον ύπνο μου. Μου φώναζε. Φώναζε το όνομά μου και μετά την άκουσα που τράκαρε. Τη βλέπω συνέχεια στον όνειρό μου. Κλείνω τα μάτια και ακούω τη φωνή της. Έχω φτάσει στο σημείο να μην θέλω να κοιμηθώ για να μην ακούω τη φωνή της. Δεν αντέχω να ακούω την αγάπη μου. Δεν αντέχω. Είναι η τύψη σου και οι ενοχές σου που τη φέρνουν στον ύπνο σου. Μόνο αν λυτρωθείς από αυτές τις φορές... Δεν θα λυτρωθώ ποτέ. Το βάρος που έχω στην ψυχή μου δεν θα φύγει ποτέ. Θα λυτρωθείς, Άρη. Εγώ καταφέρω... Εσύ ήσουν τυχερός. Εσύ βρήκες τη δύναμη να συγχωρείς τον εαυτό σου. Εγώ όμως δεν μπορώ να τη βρω. Για μένα δεν υπάρχει πουθενά λυτρωμός. Τ' ακούσες. Πουθενά. Δεν τη βρήκα μόνος μου τη δύναμη, Άρη. Ο Θεός μου την έδωσε. Ίσως αν ζητήσεις τη βοήθειά του, αν τον παρακαλέσεις, τότε... Να το κάνω, δεν θα με ακούσει. Δεν το βλέπεις επιτέλους. Σκορπάω τη δυστυχία γύρω μου. Άρη. Θα φύγω. Θα φύγεις? Ναι, θα φύγω. Δεν έχει κανένα νόημα να είμαι εδώ πέρα. Θα φύγω σήμερα. Εσύ αποφασίζεις για τη ζωή σου. Είσαι ελεύθερος να πας όπου θέλεις. Θέλω μόνο με το θάρρος της σύντομης γνωριμίας μας να μου επιτρέψεις να σου δώσω μια συμβουλή. Μια συγχρόνως και θερμή παράκληση. Μην αφήσεις τον πόνο και τις τύψεις να καταστρέψουν τη ζωή σου. Η ζωή δεν χάνει ποτέ το νόημά της, γιατί είναι δώρο Θεού. Μην τα παρατάς λοιπόν. Προσπάθησε να ξαναβρεις το θάρρος να βρεις τον εαυτό σου, γιατί υπάρχει πάντα κάπου κάποιος που σε χρειάζεται. Όχι. Εμένα δεν με χρειάζεται κανείς πια. Κανείς. Αυτό δεν το ξέρεις, Άρη. Κανείς μας δεν ξέρει τα σχέδια του Κυρίου. Αν κρίνω από τη ζωή μου μέχρι σήμερα, τα σχέδια του για μένα είναι μάλλον μαύρα και σκοτεινά. Τη μόνη απάντηση που μπορώ να σου δώσω σε αυτό που μου λες είναι να του έχεις εμπιστοσύνη. Ο Κύριος δεν θα σε καταλείψει ποτέ. Είδατε ένα μοναστήρι. Τι σχέση έχει αυτό με τον Άρη? Δεν ξέρω. Μάλλον κάνετε λάθος. Ο Άρης δεν έχει σχέση με όλα αυτά. Όποτε προσπάθησα να του μιλήσω για το Θεό ή του έλεγα να έχει πίστη, εκείνος τα έβαζε μαζί μου. Δεν ξέρω. Εγώ είδα ένα μοναστήρι. Το είδα καθαρά. Μήπως είδατε που είναι? Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ που προσπαθήσατε να μας βοηθήσετε. Λέω καλύτερα να πηγαίνω τώρα, μη σας κουράζω άλλο. Χάρηκα πολύ που σας ξαναείδα. Ο Θεός να σας έχει καλά. Κυρία Ζωή, είστε καλά? Ο Άρης βγαίνει από μια πόρτα, μια μεγάλη σιδερένια πόρτα, αλλά θα ξαναγυρίσει, θα χτυπήσει και θα το ανοίξουν. Ένας άντρας με μαύρα το ανοίγει και θα μπει. Όχι, το όνομα του Θεού, τι είναι αυτά που λέτε? Δεν είναι ο θάνατος. Είναι ζωή. Μια άλλη ζωή.
Σταματήστε. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα άλλο. Εγώ φταίω που ήρθα. Μια άλλη ζωή. Κοντά στο Θεό. Τελικά, το αποφάσισες. Φεύγεις. Ναι. Τελικά θα φύγω. Όπως επιθυμείς. Σε ευχαριστώ για όλα. Και εσένα και όλους τους αδελφούς. Και για τη φιλοξενία και για όσα κάνατε για μένα. Δεν κάναμε τίποτε σπουδαίο. Όχι, κάνατε. Μου προσφέρατε ένα ήσυχο μέρος να μείνω για λίγο καιρό και... Το είχα πραγματικά ανάγκη. Τότε χαίρομαι. Αν μπορέσαμε με τη βοήθεια του Θεού να σου προσφέρουμε αυτό το ελάχιστο. Πάω. Περίμενε λίγο. Ξέρω πως δεν έχεις μεγάλη σχέση με αυτά τα πράγματα. Μπορεί όμως κάποια στιγμή να νιώσεις την ανάγκη να ακούσεις το Λόγο του Θεού. Σε ευχαριστώ. Πώς θα φύγεις? Θα πάω στο κεντρικό και θα πάρω ένα ταξί. Περίμενε. Θα πω στον πατέρα Γεράσιμο να σε πετάξει. Όχι, ξέρεις, δεν είναι ανάγκη. Πάω μόνος μου. Μην το συζητάς. Γεράσιμε, μπορείς να πετάξεις τον Άρη μέχρι τον κεντρικό. Ευχαρίστως. Μισό λεπτό, τελειώνω. Να πας στο καλό. Και να προσέχεις τον εαυτό σου. Να θυμάσαι πάντα αυτό που σου είπα. Έχει εμπιστοσύνη στον Κύριο και αυτός δεν θα σε εγκαταλείψει ποτέ. Σε ευχαριστώ. Ρένα, τι κάνεις εκεί, πίνεις μέρα μεσημέρι? Μια γουλιά μονάχα. Καμία γουλιά. Εδώ κοιτάμε πώς θα γίνεις καλά και εσύ πίνεις. Καλά. Καλάθια θα γίνω που λες κι εσύ. Με όλα γύρω μου να καταραίουν. Τίποτα δεν καταραίει. Άκουσε να σου πω, δεν τα βάλουμε και μαύρα επειδή ο χαζός ο άντρας σηκώθηκε και έβγε από το σπίτι. Να ήταν μόνο αυτό, μωρή Σοφία. Αυτό είναι, τίποτα άλλο. Ο Άρης είναι καλά. Το ξέρεις. Τι. Ξέρεις που είναι, του μίλησες? Όχι, δεν του μίλησα, αλλά μίλησα με αυτή την κυρία Ζωή. Τη Ζωή? Ναι, αυτήν πήγα να βρω. Θυμήθηκα ότι ο Άρης την είχε δει πριν φύγει και σκέφτηκα μήπως της είχε πει που είχε σκοπό να πάει. Και της είχε πει? Όχι. Αλλά εκείνη μου είπε ότι τον είδε και είναι καλά. Τι εννοείς τον είδε, Σοφία? Ξέρω εγώ, με το μυαλό της, με τη διέστησή της. Νιώθει, βλέπει πράγματα. Και μου είπε ότι βρίσκεται σε ένα
ήσυχο μέρος, ωραίο, που είναι κάπου κοντά, είναι καλά και πολύ σύντομα θα γυρίσει κοντά μας. Τώρα ησύχασα. Εγώ όμως ησύχασα. Γιατί αυτή η γυναίκα και στο παρελθόν έχει δει πράγματα που βγήκαν αληθινά. Και ξέρω εγώ, αφού λέει ότι τον είδε και ότι είναι καλά... Σοφία, αν εγώ δεν δω τον Άρη να μπαίνει από εκείνη την πόρτα, όλος ο κόσμος να μου λέει ότι είναι καλά, εμένα δεν μου φτάνει. Θα τον δεις. Θα δεις ότι σύντομα θα γυρίσει. Προς το παρόν όμως πρέπει να κοιτάξεις τον εαυτό σου. Πρέπει να μπορέσεις να σταθείς στα πόδια σου. Όπου να είναι θα βγει και το τεστ για το μωρό. Το ξέχασες? Ναι. Η αλήθεια είναι ότι με όλα αυτά που έγιναν, το είχα ξεχάσει τελείως. Κακός! Γιατί αν το μωρό είναι του Άρη, πρέπει να σε γερεί για να μπορέσεις να το φροντίσεις. Αλλά και του Άρη να μην είναι. Σε χρειάζεται ο ίδιος. Όταν έρθει, πρέπει να σταθείς στο πλάι του. Αφού ο Ερίκος... Μας άφησε, Σοφία. Μας άφησε να τα βγάλουμε πέρα μόνες μας. Αυτό δεν θες να πεις? Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Αλλά θα τα βγάλουμε πέρα. Άσε που εγώ πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα μετανιώσει και θα έρθει εδώ πέρα παρακαλώντας να τον δεχτείς πίσω. Καλή προσπάθεια της παρηγοριάς, Σοφάκη μου, αλλά μην κουράζεσαι άδικα. Ο Ρίκος δεν με αγαπάει. Δεν με αγάπησε ποτέ του. Και καλά θα κάνω να το πάρω απόφαση. Όσο και αν με πονάει αυτό. Όσο για το μωρό, έχεις δίκιο. Αν είναι του Άρη, με χρειάζεται. Και νομίζω ότι πρέπει να πάρω την Πολίνα να τη ρωτήσω πότε θα βγουν τα αποτελέσματα του τεστ που έκανε ο Μάνεσης. Πού είναι το κινητό μου? Μπίσκονσε, θα πάω να στο φέρω εγώ. Όχι, δεν χρειάζεται. Μπορώ να πάω μέχρι πάνω. Ξάλλου καλό θα μου κάνει να κουνηθώ λιγάκι. Μου ούδιασε τόσο ώρες από τον καναπή. Όλα καλά, γυρίσαμε. Τι έγινε, τι έπαθε? Εδώ, σκύπω λίγο την εξάθληση. Ένα λεπτό, τελειώνω. Υποσχέθηκα στους θείους μου και έτσι τους έπεισα να φύγουν για Ελβετία. Το παιδί όμως θα έχει και ένα πατέρα. Και αν είναι του Άρη, μπορεί να μην έχει αντίρρηση να το μεγαλώσετε μαζί. Αν όμως είναι του Μάνεση... Θα είναι του Άρη. Έχει πολύ καλά έπαιδες. Απλά με εκπλήσεις τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ. Γιατί το λες αυτό? Γιατί είσαι ο μόνος άνθρωπος που δεν ήθελε να με βλέπει καν. Και τώρα είσαι ο μόνος άνθρωπος που δείχνει κάποιο ενδιαφέρον για μένα, το ξέρεις. Τι άλλο είναι πάλι? Και μη μου πεις ο Άρης ή η Σοφία. Όχι. Ο πατέρας μου. Τι έγινε με τον πατέρα σου? Δεν είναι σύμφωνος με τη σχέση μου με τον Ερίκο. Περίμενε λίγο, θέλω να σου πω. Αν είναι να μου πεις πάλι, να την πάρω τηλέφωνο και να ρωτήσω ποιος είναι αυτός ο άντρας. Δεν θα σου πω αυτό. Δεν μου άφησες και πολλά περιθώρια άλλωστε.